Η ζήλια προκαλεί οφθαλμαπάτη. Αυτό πιστεύω εγώ, οπότε αυτό θα πω. Δικό μου το βίντεο, την άποψή μου θα πω. Τη δικιά σου άποψη θα πω. Γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι όταν ζηλεύουμε, έχουμε την λανθασμένη πεποίθηση ότι δεν αξίζουμε. Παράδειγμα, δεν αξίζουμε να έχουμε αυτό το αμάξι, δεν αξίζουμε να έχουμε αυτή τη μηχανή, δεν αξίζουμε να έχουμε αυτή την ωραία σχέση. Είσαι λοιπόν τώρα εσύ με μια κοπελίτσα, άψογη, όλα τα green flag, πάνω της εκεί έχουν μαζευτεί όλα τα green flag μαζί. Της στέλνεις μήνυμα, σε 5 λεπτά απαντάει. Ούτε να καθυστερήσεις, δεν σου λέει αρλούμπες τίποτα. Πένα! Και λες τι γίνεται τώρα, ας πούμε, έχεις συνηθίσει από τα παλιά και σκέφτεσαι το παρελθόν, τα αρνητικά του παρελθόν και τα κουβαλάς πάνω σου τα αρνητικά και σε βαραίνουν τα αρνητικά από το παρελθόν. Λες τι έχει συμβεί τώρα. Σκέφτεσαι τις προηγούμενες σχέσεις που ήταν έτσι αλλιώς, λες αυτή εδώ τι έγινε. Και μπαίνουν οι υποψίες, μπαίνουν οι ζήλιες. Είναι τόσο καλή όντως. Είναι ρε! Είναι! Λες της κοπέλας αρλούμπες, σου λέει τι λες ρε! Τσακώνεστε, χωρίζετε και μετά μένεις μόνος. Από μια ζήλια που δεν υπήρχε καν, που δεν χρειάζεται να ζηλέψεις. Ήταν ψευδέστης ήτανε! Δεν έβλεπες καθαρά. Και μετά, όταν είσαι μόνος όμως, και σκέφτεσαι και βλέπεις καθαρά και λες πω πω, τι έκανα. Ζήλευα. Και πρέπει αυτό να το διορθώσουμε. Και πρέπει να νιώσουμε τα συναισθήματά μας. Να τα καταλάβουμε και να ζηλεύω πολύ. Και λέω στους ανθρώπους διάφορα που δεν ισχύουν και με αποφεύγουν. Και βλέπω τον άλλον με το αμάξι και ζηλεύω. Βλέπω τον άλλον με τη μηχανή και ζηλεύω. Βλέπω τον άλλον με το εξοχικό και ζηλεύω. Γιατί? Ενώ μπορώ να πω μπράβο τους που τα έχουν. Αλλάζει σκέψη, αλλάζει όλη η κατάσταση. Και εντάξει, μη συμφωνείς μαζί μου, αλλά τόσα χρόνια ζηλεύεις και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έτσι, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη ζηλιά. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό? Ξεκίνα να μην ζηλεύεις. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη ζωή σου. Θα φτιάξουνε, θα χειροτερέψουνε, τι θα γίνει? Θεωρώ λοιπόν ότι αντί να σπαταλάμε το χρόνο μας για να ζηλεύουμε, καλύτερα θα ήταν να προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε εμείς σε αυτό το οποίο θέλουμε να εξελιχθούμε. Πού θες να γίνεις καλός, πού θες να βελτιωθείς, τι θες να καταφέρεις στη ζωή σου. Εστίασε σε αυτό. Το να ζηλεύεις τον άλλον δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτός που έχει το ακριβό αμάξι θα συνεχίσει να το έχει και να το ζηλεύεις. Αυτός που έχει τη μηχανή θα την έχει ακόμα. Αυτός που έχει το σπίτι, το εξοχικό με την πισίνα, ξέρω εγώ, θα συνεχίζει να το έχει. Και ας τον ζηλεύεις εσύ, δεν θα αλλάξει. Όμως, στη σχέση σου, την κοπέλα που ζηλεύεις, θα τη χάσεις. Θα τη χάσεις. Αυτό το βίντεο για σήμερα. Στα σχόλια μπορεί να μου πείτε αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Μου πείτε τα δικά σας. Λοιπόν, τα ξαναλέμε.